Ναι, χθε είχαμε την παρολή σύγκρουση στην Νέα Δημοκρατία. Μετά όσα είπε ο κύριο Μημαράκη για το αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να ψηφίσει ή όχι τα μέτρα. Η κρίση μαζεύτηκε τελευταία στιγμή. Όμω σήμερα φαίνεται πω έχουμε ένα νέο θέμα στο Μοσχάτο. Μετά όσα λέει σε συνέντευξη τη Αληθινέ Ειδήσει, στην εφημερίδα του αύριο, η κριση μαζευτηκε τελευταια στιγμη ομω σημερα φαινεται πω εχουμε ενα νεο θεμα στο μοσχατο μετα οσα λεει στη συνεντευξη τη αληθινε ειδησει την Δημοκρατία. η ειναι αλλά τι. Ειδήσει. Η Κατερίνα Παπακόστα. Τι λέει η κυρία Παπακώστα, Πω η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να ψηφίσει τι ελαφρύνσει, δηλαδή τα αντίμετρα, θέσει τελείω αντίθετη με τα όσα είπε εδώ πριν λίγε μέρε ο κ. Μουσεντάκη σε σένα. Και δεν λέει μόνο αυτό η κυρία Παπακόστα. Λέει κάτι χειρότερο. Τι λέει, λέει κάτι πραγματικά χειρότερο. Λέει πω εάν κλείσει η αξιολόγηση, πρέπει να αποσυρθεί το αίτημα των πρόωρων εκλογών για να προστατευθεί το αίτημα προφανώ. Και πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί αν επιμείνουμε σε λίγο θα γίνουμε γραφικοί προφανώ αναφέρεται στην Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σου πω ότι η κ. Παπακώστα. Όταν λέω προφανώς... λέω κάτι χειρότερο εννοώ για την ίδια εσωκοματικά, γιατί φαντάζομαι ότι θα προκαλέσει. Της θα δημοκρατία. προκαλέσει τη μήνυ τη ηγεσία. Και προφανώς κυρία Παπακόρθα, είτε δεν έχει ακούσει τη συνέντευξη του κ. Μισοτάκη, είτε δεν έχει ενημερωθεί για τη γραμμή του κόμματο. Έχει ενημερωθεί, γιατί η δήλωση έγινε μετά από τη συνέντευξη του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία, τον Αντένα Τότε Δημήτρη θα Κοταρίδη. Και θα αναμένουμε και την αντίδραση τη Νέα Δημοκρατία. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Κοταρίδη. Πανικό προκάλεσε.